πρέπει να αναγγείλει αυτό το βίντεο, τώρα δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Όταν πηγαίναμε για να κάνουμε τις δουλειές μας, το προαναγγείλαμε ενώ θα το κάναμε στην επιστροφή. Τα ξεκαθαρίσματα και οι εκαθαρίσεις σε τοξικά οικογενειακά συστήματα, ναρκισσιστικά οικογενειακά συστήματα. Να δώσω λίγο feedback του story μας. Για δώσε. Λοιπόν, γνωριζόμαστε ο Πάνος και εγώ πριν ένα χρόνο. Ενημερώνω τον Πάνο ότι εγώ με τους γεννήτωρες μου είμαι no contact. Μου λέει γιατί, του απαντώ, το εξηγώ. Όχι με λεπτομέρειες, με γενικούς όρους, δεν σου είπα. Σου είπα, ναι, επειδή ναι. Έχω περάσει μια παιδική ηλικία την οποία τη θεωρώ, τη βιώνω ως κακοποιητική, επειδή έχω σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και επειδή αντιλήφθηκα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, δηλαδή δεν έχω δει ούτε ειλικρινή συγγνώμη, ούτε καμιά προσπάθεια να αλλαγείς από εκείνη την πλευρά. Και για να μην επανατραυματίζομαι, εδώ και 1,5 χρόνο, τότε ήταν 1,5 χρόνο, τώρα 2,5 χρόνια είμαι no contact. Ο Πάνος μου λέει, κοίταξε, έτσι όπως μου τα λες τα πράγματα, επειδή είναι και μορφωμένοι άνθρωποι και καλλιεργημένοι κλπ. Μπορεί να αλλάξετε γνώμη στο μέλλον, μου είπες. Ναι, ναι. Αλλά σέβομαι την απόφασή σου. Έτσι που είχαμε ξεκινήσει. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογούμε. Το έχω πει και άλλες φορές ότι αν πας no contact, αν αποφασίσεις συνειδητά να πας no contact από ανθρώπους που θεωρείς ότι έπαιξαν κέριο ρόλο στην τραυματοποίησή σου, μετά σιγά σιγά αντιλαμβάνεις ότι υπάρχουν και δορυφόροι αυτών των ανθρώπων, οι υπτάμενοι πίθηκοι, οι συναγωνιστές τους, όχι ανταγωνιστές, συναγωνιστές τους, που και εκείνος σιγά σιγά πρέπει να τους, ξεκαθαρίσεις και να καθαρίσεις την κατάσταση. Λοιπόν, μέσα στο πότε ήταν, όταν είχα βγάλει εκείνο το βίντεο που ήταν η πρώτη φορά που μίλησα στο κανάλι για την αναδημιουργημένη οικογένεια που ήταν με τον Νικολάκη μου, το κάναμε ένα Σάββατο, θυμάσαι? Ναι. Ήταν ένα βίντεο που ήταν αλλαγές στο κανάλι μας, αλλαγές ναι, και στη ναι, ζωή ναι. μου, ναι. Εκείνο το βίντεο είχε βγει Σάββατο νομίζω και την Τετάρτη την επόμενη πήρα κλήση από έναν άτομο το οποίο είναι της ευρύτερης οικογένειας. Ναι, της ευρύτερης συμμαχίας. Με το οποίο εγώ είχα σχέσεις, ένιωθα δυσφορία τα τελευταία χρόνια στην παρουσία του ατόμου αυτού και, και του θειάσου του, αλλά δεν το απέδωσα ρε παιδί μου ότι είναι και αυτός ναρκισσός και πρέπει να ξεφύγω, το απέφευγα. Τέλος πάντων, χτυπάει κλήση, δεν μπορώ να απαντήσω. Έκανα zoom εκείνη την ώρα στο δεύτερο επίπεδο. Ήταν τετάρτη βράδυ για αυτό το θύμα. Με στέλνω ένα μήνυμα, πες μου τι θες και θα σου πω. Δεν ξέρει προφανώς να στείλει μήνυμα. Οπότε την επομένη παίρνω τηλέφωνο τη γυναίκα του πρόσωπου αυτού, η οποία ξέρει να στείλει και μήνυμα, και της λέω έτσι και έτσι. Μου έκανε αναπάντητες χθες το βράδυ αυτός ο άνθρωπος. Είναι πρεσβύτεροι αυτοί οι άνθρωποι στην οικογένεια, δηλαδή είναι της προηγούμενης γενιάς. Εντάξει. Και της λέω, ξέρεις τι ήθελε να μου πει, και μου λέει, ξέρεις, πήγε στον Μπούκικο, και του είπαν στον Μπούκικο ότι θα υιοθετήσεις εκείνα τα μωρά και ήθελε να σε πάρει να σου δώσει συμβουλές. Οπότε, εγώ της είπα, δεν πιστεύω ότι τα έχει ακούσει στον Μπούκικο. Δεν νομίζω στον Μπούκικο. Το Μπούκικο είναι το μαγαζί που πάνε και παίζουν τζόγο, ναι. Στοιχήματα ποδοσφαιρικά, των αλόγων κλπ. Της λέω, νομίζω ότι από το YouTube θα το έχει μάθει. Πρέπει να του το έχει πει κάποιος από τους αυτούς με τους οποίους είμαι no contact. Όχι, το έχει ακούσει στον Μπούκικο, εντάξει. Οπότε εγώ αποφασίζω συνειδητά να μπλοκάρω όλων των θείασων εκείνων. Εκείνων των branch, εκείνων των παρακλάδι της ευρύτερης οικογένειας. Πριν 10 μέρες, έναν άλλο μέλος της ευρύτερης οικογένειας μου ανακοίνωσε ότι μετά που παρακολούθησε το βίντεο «Η τρελή του χωριού», αποφάσισε να πάει no contact μαζί μου. Οκ, και το αποδέχτηκα με ανακούφιση. Κάτι του έκανε ρέζονη, μάλλον.
Κοιτάξτε, ανέφερα εκεί πέρα σε εκείνον το βίντεο ότι ένα μέλος της οικογένειας μου, ένα μέλος από εκείνη την ναρκισσιστική οικογένεια το 2011, όταν είχα πάθει μεγάλη καταστροφή και οικονομική και συναισθηματική και ψυχική καταστροφή, ότι επέμενε να κηρύξω πτώχευση, ότι δεν πρόκειται να ξανασηκωθώ στα πόδια μου, ότι και μου είχε στείλει και έναν email που με κατηγορούσε για τα πάντα. Δεριός πεσούσης. Ναι. Και τέλος πάντων ότι εκ των υστέρων, 12-13 χρόνια μετά, αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν καταστράφηκα οικονομικά, δεν καταστράφηκα ψυχικά, δεν καταστράφηκα πνευματικά και βγήκε λάθος εκείνο το πρόσωπο. Ναι, λοιπόν, αυτό το πρόσωπο όταν άκουσε το βίντεο, παρόλο που δεν το κατονόμασα, ούτε είπα τι ακριβώς τι είδους σχέση έχω με αυτό το πρόσωπο, το θεώρησε ορθό να πάει νοκόνα. Εμιλιάστηκε. Εντάξει, λέω να σου πω, όταν πάνε no contact μαζί μας άνθρωποι που θα έπρεπε εμείς να είχαμε τα μάτια μας ανοιχτά να δούμε ότι πρέπει να πάμε εμείς no contact μαζί μας, μας κάνουν τεράστια χάρη. Οπότε το συζητούσαμε αυτό με τον Πάνο, επί της ευκαιρίας ανέσυρα από τα email μου και τις παλιές επιστολές. Τις διάβασε ο Πάνος και τι έπαθες όταν τις διάβασες, την επιστολή του 11. Υπέροχες, τι να πω. Έφρεξα. Γεμάτες αγάπη. Γεμάτες αγάπη. Συγγενική αγάπη. Σφίζουσες. Ενδιαφέρον. Mm. Ποιον ήταν το κύριο μέλημα σε εκείνη την επιστολή? Τα λεφτά. Τα λεφτά. Ναι, ότι έφαγα πολλά λεφτά στις εκλογές και τα λεφτά και τα λεφτά και τα λεφτά και καταστράφηκα επειδή έφαγα πολλά λεφτά. Τέλος πάντων. Οπότε είναι πέμπτη βράδυ. Συζητούμε τις επιστολές από το 2011, σου δείχνω και τις απαντήσεις που είχα κάνει το 2011, απαντώ στο πρόσωπο αυτό αποδεχτό, πάρα πολύ καλό, αποδεχτό. Ξεκαθαρίζω σε εκείνον το πρόσωπο ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, οπότε τις αποφάσεις μου γενικά και με τους γεννήτορες. Οπότε εντάξει, είναι πιο έντιμο να είμαι σίγουρη τι κάνω, να μην παραβρεθώ, ξέρω εγώ, σε οποιασδήποτε κοινωνικές, οικογενειακές εκδηλώσεις κλπ. Τέλος πάντων, το συζητάμε. Απορριθμιστήκαμε εκείνο το βράδυ, απορριθμιστήκες εσύ, τις επιστολές του 11. Ναι. Και εγώ νομίζω λίγο. Και εγώ λίγο. Εντάξει, γιατί αν βλέπεις ότι έναν πρόσωπο που όλη σου τη ζωή το είχες μες στη ζωή σου και ήταν συγγενικό σου πρόσωπο και υπήρχαν δεσμοί αίματος, όταν βλέπεις ότι η προσέγγιση που έχει προς εσέναν είναι τέτοια και όταν σου λέει έτσι για να ξέρεις, εγώ πάω no contact μαζί σου και απορώ για τα ψέματα που λες στον εαυτό σου και τα πιστεύεις και εσύ, τις αφηγήσεις σου. Εν τω μεταξύ υπάρχουν script amanent, υπάρχουν γραπτός οι αποδείξεις ποιος έχει τι άποψη για ποιον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, την επόμενη ημέρα σε κάποια φάση βλέπω ότι εκείνον το πρόσωπο από το προηγούμενο οικογενειακό, εκείνος τέλος πάντων μου μπλόκαρα το Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε ήταν, ότι μου έπαιρνε αναπάντητες. Και λέω στον Πάνο, χα, παίρνει αναπάντητες ο άλλος ο δορυφόρος. Ήταν Παρασκευή μεσημέρι, μου λέει ο Πάνος, γιατί δεν απαντάς? Του λέω, μα τι να απαντήσω, του λέω, να ακούσω αυτά που είμαι σίγουρο ότι θα ακούσω. Αλλά ο Πάνος μου λέει, όχι, να πάρεις, γιατί θέλω να ακούσεις, να ακούσω κι εγώ τι θα πει. Και πήρα. Και άκουσα. Άκουσα ότι με έπαιρνε τηλέφωνο τότε για να με προειδοποιήσει και να μου πει ότι αν τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο να τον πάρεις, αλλά να μην υιοθετήσεις τα παιδιά του, γιατί πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Του λέω, τι εννοείς? Θα τα πούμε, μου λέει, θα τα πούμε όταν χωρίσεις και με αυτόν και θα σε κληρονομήσω δυο ξένοι. Φοβερή οικογενειακή αγάπη, και πνευματικότητα και ανθρωπισμός. Πώς ένιωσες ακούγοντας αυτό? Έπρεπε να τον είχα μπροστά μου. Εγώ δεν ήθελα να τον ακούσω, γιατί γνωρίζοντας τον όλη μου τη ζωή και γνωρίζοντας και πόσο χαμηλού και νοητικού επίπεδου, χαμηλού νοητικού επίπεδου είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε αγάπη μου, και γραμματικά, δηλαδή, αν δεν ατελείωσε τη Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει το λύκειο και δεν έχουν πάει πανεπιστήμιο δεν μπορούν να είναι πνευματικοί άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί πνευματικοί άνθρωποι που πήγαν μόνο μέχρι το δημοτικό. Αλλά δεν είχε και την ευστροφία να καταλάβει ότι δεν είναι κουβέντες αυτές που τις λέω, αν και τις σκέφτομαι. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα με αυτόν τον συγκεκριμένο αντιληπτικό
με αυτές τις συγκεκριμένες αντιληπτικές δεξιότητες θα με καταλάβει τι τύπος είμαι. Sorry, να πω κάτι. Ναι. Δεν είναι θέμα ιστροφίας αυτό. Είναι θέμα ήθους. Είναι θέμα σκατοψυχιάς, εδώ που πιο λαϊκά. Άστε. Δηλαδή, εμέσως πλήρως σαφώς, ξεκάθαρα μου είπαν ότι εσύ είσαι μια άχρηστη που συνεχώς κάνεις σχέσεις προβληματικές και σίγουρα θα χωρίσεις και σίγουρα έχεις πιαστεί κορόιδο, δεν είναι αυτό? Ναι. Οπότε εκεί η απορρίθμιση ήταν ωραιότατη. Εκεί μετά από αυτό αποφάσισα να τελειώσω εντελώς τις σχέσεις με όλη εκείνη την οικογένεια. Αποφάσισα να διακόψω πλήρως σχέσεις. Όλο το ζου. Μη σου πω να αλλάξω και το επίθετο μου. Όχι. Όχι, γιατί... Με όσους φέρουν το ίδιο επίθετο και με όσους έχουν την ίδια νοοτροπία με όσους φέρουν το ίδιο επίθετο, δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Με αυτό το επίθετο όμως έχει σχέση με πολλές άλλες χιλιάδες κόσμου, οπότε δεν το αλλάζεις. Εντάξει, δεν αλλάζω το επίθετο. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν μια τεράστια ευκαιρία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τι έχεις να πεις τώρα για τα no contact που είχα κάνει τότε? Πότε? Το 22. Και σου τα είπα το 23 και μου είπες μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Όχι, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και εντάξει, είχαμε και μαζί με όλους αυτούς που ήρθαν και προστέθηκαν, ευχαριστούμε πολύ. We appreciate it. Κιό? Αυτούς που ήρθαν και προστέθηκαν σε εκείνα τα νοκόντακ. Ναι. Κοίταξε, εγώ με αυτόν τον τύπο που είπε αυτές τις απίστευτες κακίες, είχα πάει νοκόντακ από το Μάρτι, χωρίς να του το πω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι του την είπα πάντως. Το ευχαριστήθηκες όταν του την είπα. Ναι. Εκεί την άκουσε. Την άκουσε. Και είναι και πολύ, πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό, όταν άνθρωποι στους οποίους έχεις σταθεί ουσιαστικά σε δύσκολες στιγμές τους και τους έχεις δείξει αγάπη και ανθρωπισμό, σε αντιμετωπίζουν σαν ένα ανόητο, το οποίο όταν δείχνει αγάπη και ανθρωπισμό σημαίνει είναι κορόιδο και άλλοι το εκμεταλλεύονται. Άρα τι σημαίνει αυτό, αγάπη μου? Ότι κρίνουν εξιδιών τα λότρια. Εντάξει, και είναι και το άλλο που λέμε. Δηλαδή, λοιπόν, όταν εγώ έχω φάει μήνες ολόκληρους καθημερινώς να συντρέχω και να συμπονώ και να βοηθώ, κατέστρεψα τη σωματική μου υγεία τότε που είχε τεράστια ανάγκη αυτόν τον πρόσωπο και η οικογένεια του για να στηρίξω. Με θεωρεί ανόητη. Είναι και αυτό που λέμε για τον ευεργετή φέντα, δεν το ξέρεις. Όπως και να έχει. Όλα καλά. Είχες την ευκαιρία να τσεκάρεις, να έχεις μια εικόνα. Και έγιναν και κάποιες άλλες βιντεοσυνομιλίες, οι οποίες ξεκαθάρισαν εντελώς το τοπίο. Δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Άρα είχες μια εικόνα των ανθρώπων με τους οποίους πήγαν ο contact. Και τώρα επέκτησα σαφέστερη, πολύ πιο σαφή και τελείωσε. Και κάνει... Δεν το περίμενες όμως ότι θα ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Δεν το περίμενες. Δεν το περίμενα, όχι. Γιατί ανεξάρτητα από εκείνο το πρόσωπο που είπες ότι δεν είναι ιδιαίτερα υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Τα άλλα πρόσωπα είναι. Τα άλλα πρόσωπα που είναι, όταν η κακία έρχεται από τέτοια πρόσωπα, είναι πολύ πιο τρομακτική. Πολύ πιο επικίνδυνη για τη σου. Και τρομακτική. Και μετά φοβιστική. Έκανα το βίντεο για την κακία που φαίνεται στα μάτια και την νιώθεις στο σώμα. Ναι. Ο Πάνος ήταν απορριθμισμένος πόσες μέρες μετά που είχε επαφές με αυτά τα τοξικά πρόσωπα. Και τώρα απορριθμίζω μου τον θύμισες. Συγγνώμη. Όμως εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί το γεγονός ότι μου είπες για πάρε πίσω στο τηλέφωνο να δούμε τι έχει να πει, με βοήθησε να χάσω κάθε αμφιβολία που... Κάθε αμφιβολία για την ορθότητα της απόφασης του no contact που δεν είχα αμφιβολία. Όμως αυτό με βοήθησε να πάω γενικότερα με όλο εκείνο τον ναρκισιστικό σύστημα no contact. Δηλαδή και στο email που έστειλα στο πρόσωπο που πήγε no contact μαζί μου, είπα μην με περιμένετε ούτε σε βαφτίσεις, ούτε σε γάμους, ούτε σε κηδείες, ούτε σε μνημόσυνα, σε τίποτα μην με περιμένετε. Δεν μπορώ να είμαι μέσα σε αυτή τη συμμορία. Και επίσης είναι και κοροϊδία να είμαι no contact και μετά να παραβρίσκομαι είτε σε θρησκευτικές, είτε σε οικογενειακές ή κοινωνικές τελετές στη χαρά και τη λύπη των ανθρώπων με τους οποίους έχω διακόψει σχέση. Δεν έχω θυμό μέσα μου, ξέρεις τι νιώθω?
νιώθω μια μεγάλη λύπη για εκείνο το κοριτσάκι, το μικρό, το οποίο απογοητευόταν συνεχόμενα κάθε φορά που προσπαθούσε να ευχαριστήσει πρόσωπα τα οποία δεν υπήρχε περίπτωση να ευχαριστηθούν ποτέ από αυτό, γιατί είχαν το ρόλο τους και τις είχαν αποδώσει το ρόλο του μαύρου προβάτου, της τρελής του οικογενειακού συστήματος και του truth teller, αυτού που έλεγε πάντα τις αλήθειες. Η τρελή του χωριού. Η τρελή αυτής της οικογένειας. Και μάλιστα έλεγαν, πήρες από την τάδε αδερφή της γιαγιά σου, από το τάδε άτομο που ήταν τρελή. Η τρελοτέτια και εσύ και εσύ η τρελοθέκλα. Δόξα τω Θεώ. Αν ήμουν μόνη μου δεν θα το έκανα, ενώ να έχω ξανά επαφή. Το έκανα γιατί σε νιώσες ένα δίπλα μου ότι μπορούσες να μου συμπαρασταθείς σε αυτές τις πολλές πληγές που άνοιξα. Ναι. Και εκεί έγινε και το βίντεο για το βλέμμα, που ήταν βιωματικό, το είπα άλλωστε που ήταν βιωματικό, απλώς ήταν μια ευκαιρία τώρα να τα πούμε. Άρα, ηθικό δίδαγμα, αν συναντούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο ξεκινούμε μια νέα σχέση και αυτός ο άνθρωπος μας πει ότι μετά από πολύ προβληματισμό, ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση αποφάσισα να πάω no contact με τους γονείς μου ή με κάποιους άλλους συγγενείς, του δίνουμε credit ότι τον λόγο του θα τον είχε. Σεβόμαστε την απόφαση του no contact, η οποία δεν λαμβάνεται εύκολα όταν πρόκειται για τους ανθρώπους τους οποίους μεγάλωσες να αγαπάς, με τους οποίους μεγάλωσες και μεγάλωσες αγαπώντας τους. Εξακολουθώ να τους αγαπώ, αλλά από τρομερά μακρινή απόσταση. Ποτέ ξανά, jamais, jamais κοροπή, jamais! Φιλιά! Yeah. Yeah.